Αγίο, ούτε στην ασφάλεια, ούτε στην εκπαίδευση, ούτε κανένα κίνητρο έχει δοθεί έτσι ώστε το δημόσιο νοσοκομείο να γίνει ξανά ένας προνομιακός εργασιακός προορισμός για τους νέους γιατρούς. Απάντηση δεν πήραμε. Και είμαι σίγουρος δυστυχώς ότι το Γενάρη που θα κάνει και κρύο, σε αυτήν εδώ την πλατεία, πάλι όλοι εμείς θα είμαστε εδώ να φωνάζουμε για το ίδιο πρόβλημα και με χειρότερες συνθήκες. Πολλοί με ρωτούν αυτές τις μέρες αν είμαι αισιόδοξος. Ηρεμήστε. Ένα έχω να σας πω. Το έχει αναλάβει προσωπικά ο Πρωθυπουργός μας. Μην γελάτε. Ο προείδιος Πρωθυπουργός που την προηγούμενη τετραετία ανέλαβε προσωπικά την ΕΕΤ και τον επιτελικό κράτος. Αν έχετε αμφιβολία για το πώς θα πάει και το νοσοκομείο, ένα σας λέω. Ρωτήστε τους πολίτες του Εύρου, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Νέας Φιλαδέλφειας. Θα πάρετε τις απαντήσεις σας. Ωστόσο, όταν σας βλέπω, δεν μπορώ παρά να έχω ελπίδα. Και μαζί να σας κάνω μια έκκληση και στο συνέστημα και στην κοινή λογική σας. Στο συνέστημα, γιατί οι περισσότεροι από εμάς εδώ, το πρώτο φως της ημέρας το είδαμε στο Βενιζέλιο. Επίσης όλοι μας, είτε οι ίδιοι, είτε στενός συγγενής και φίλος, είχε την εμπειρία να νοσηλευτεί σε αυτό το νοσοκομείο και να αισθανθεί την τρυφερότητα, τη φροντίδα, τη στοργή που είναι διαφωτισμένη η τύχη του διαχρονικά και αποτελούσε όταν η παράδοση.